ευχαριστήσω από τον Πρωτέρα για την παρουσία σας. Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους φορείς για την πρόσκληση, καθώς την κυρία Μελογιάννη για την πολύτιμη βοήθειά της. Το θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε είναι η ιστορία του Αγίου Φλόρου από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα. Αρχικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι το χωριό Άγιος Φλόρος βρίσκεται 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καλαμάτας και 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Αρφαρών, ενώ είναι χτισμένο στους όχθους του ποταμού Παμίσου. Σύμφωνα με την Παυσανία, στα αρχαία χρόνια γίνονταν γιορτές προς τιμή του Παμίσου. Από αρχαιολογικές ανασκαφές γνωρίζουμε ότι αυτές οι γιορτές γίνονταν στις πηγές του Παμίσου, στο σημερινό χωριό Άγιος Φλόρος. Ο Σουηδός αρχαιολόγος Ματίας Νάταν Βαλμίν και η ομάδα του ανέσκεψαν το ιερό του Παμίσου, όπου η λατρεία βεβαιώθηκε με επιγραφικά ευρήματα και πρόκειται ουσιαστικά για το αρχαίο ιερό του Ασκληπιού. Στη βορνή πλευρά του χωριού υπάρχουν δύο μικρές επιφάνειες, αλλά βαθιές λίμνες, σκευασμένες με νούφαρα και άλλα τροχαρή φυτά, που λέγονται μάρχια. Στα μάρχια προσωμίζονται από τους αρχαίους χρόνους τα πλοία που έφταναν εκεί, αποπλέοντας τον Πάμισο. Πολύ κοντά στα μάρχια βρέθηκαν τα ερείπια αρχαίου ιερού του Ασκληπιού, δωρικού ρυθμού με δύο επιγραφές, πέντε κούρους, αρκετά ορυχάλκινα αγάλματα που παρέστηναν μικρά παιδιά με παραμορφωμένα μέλη, μπρούτζινα και πύληνα ειδόλια που απεικόνισαν ανθρώπους, θεούς, ήρωες, κατσίκι και τάβλους. Με τη μορφή του τάβλου εικονιζόταν ο Θεός Πάμισος. Έτσι ο Πάμισος λατρευόταν ως Θεός συμπαραστάτης και αιματικός. Μήπως πιέσει το Αγίου Φλόρου ακόμη και σήμερα έχει κλειερό νερό, αλλά έχει καλυφθεί από κατοικίδια στην αρχαιότητα, μπορεί να ήταν θερμή πηγή. Στη συνέχεια κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε ότι ο Άγιος Φλόρος ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα. Και στην αρχή αποτελείται από δύο οικισμούς, που το 1770 συμπτύχθηκαν σε ένα, δημιουργώντας το χωριό. Πήρε την ονομασία του από ένα πλησιόπορο εξοπλίσιο αφιερωμένο στη μνήμη των αδελφών Αγίων Φλόρου και Λάβου, λιθοξών, καταγόμενων από τις Κυκλάδες. Αργότερα, στον ιστορικό πλάτανο, κατά την Επανάσταση του 1821, κρέμασαν πολλούς Έλληνες αγωνιστές, κατά τον κατατρεγμό των κλεφτών και στην Επανάσταση ή Παραδειγματισμό. Ο Άγιος Φλόρος έπαιξε μεγάλο ρόλο και στον πόλεμο του 1940, καθώς αντάντες έστεισαν ενέργεια σε γερμανική στρατιωτική φάλαγγα, ενώ σε αντίπεινα, για αυτή την κίνησή του, το Φεβρουάριο του 1944 οι Γερμανοί έκλεισαν ολοκληρωτικά το χωριό. Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές κοντά στο χωριό μας, που έχουν έντονη παρουσία από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα, όπως η περιοχή της Τουρίας, της Άνδειας και των Ελληνικών, στις οποίες θα αναφερθούμε σε άλλη μας συνάντηση. Ο ναός μας, δες που είναι όμως. Ο ναός, ο καρδιακού, ο ναός Παμίσου, πού είναι? Θα το δείξουμε στη συνέχεια. Αφού να, στα μάτια. Τώρα θα περάσουμε στα μάτια. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπω μια συνδυαστική αναπαράσταση του ναού. Πώς ήταν? Καλύτερα θα ήθελα να βλέπουμε τον ίδιο τον ναό. Πού είναι, μπορείς να μου πεις τα στήσα και ο λόγος για να πει. Πού είναι ο ναός? Στο βάλτο μέσα χωμένος, πού είναι? Βλέπουμε δύο ενεπίγραφες στήλες. Στην αριστερή εικόνα υπάρχει βάση χάλκινου αγάλματος, όπου σύμφωνα με την επιγραφή ο Πάμισος αποκαλεί το επίκονος, δηλαδή αυτός που ακούει με προσοχή και ανταποκρίνεται στα θύματα των πιστών. Ενώ στη δεξιά εικόνα σώζεται ανάκριφη παράσταση τάβρου που συμβόλιζε το Θεό Πάμισο, όπως είπαμε. Εδώ βλέπουμε μικρά πύληνα αγκία, τα οποία ήταν αφιερώματα στο Θεό. Στη συνέχεια βλέπουμε ευρήματα από το ιερό. Στα αριστερά υπάρχει ένας πύρινος λουτήρας που τον χρησιμοποιούσαν για δελειτουργικές πράξεις, ενώ στα δεξιά υπάρχει μια δημοτία προγέραμος, δηλαδή ένα μέρος από τη στέγη του ναού. Τέλος, βλέπουμε τις πηγές που απαντήσαμε το υλικό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.